Οι εμποροϊπάλληλοι, με βάση την απόφαση που πήρε το σωματείο τους, αναμένεται να απεργήσουν την Κυριακή 5 Απριλίου. Η απεργία κηρύχθηκε ως τρόπος αντίδρασης απέναντι στην απόφαση που προβλέπει το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές και μάλιστα εν ώψη της εορτής του Πάσχα. Η πείρα δείχνει ότι ούτε η ανεργία μειώθηκε, όπως έλεγαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, με το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές, ούτε οι μισθοί ανέβηκαν, ούτε η εντατικοποίηση της δουλειάς σταμάτησε. Γι' αυτό καλούμε τους εργαζόμενους να απεργήσουν, καλούμε και τους μικρομεσαίους εμπόρους, τους μικρούς, να μην ανοίξουν τις Κυριακές, γιατί έχει αποδειχθεί ότι το χτύπημα της κατάργησης Κυριακάτικης Αργίας δεν είναι μόνο για εμάς τους εργαζόμενους, αλλά είναι και για αυτούς, αφού το μόνο που κάνει είναι να αυξάνει τα λειτουργικά τους έξοδα, να τους μειώνει τον προσωπικό χρόνο ζωής και όχι να τους αυξάνει τα έσοδα στο τέλος. Πάντως, παρά την απεργιακή κινητοποίηση, οι έμποροι στην Καρδίτσα αποφάσισαν να ανοίξουν κανονικά τα καταστήματά τους την Κυριακή. Τρεις Κυριακές, οι δύο του Δεκεμβρίου και η μία των Βαΐων, είναι νόμος. Οι άλλες είναι στην ευχέρεια των εμπορικών συλλόγων και κατά πώς θα ρυθμίσουν εκείνοι το ωράριό τους. Κατά συνέπεια, εμείς λοιπόν, για να μην αποκλείσουμε το γεγονός ότι κάποιος μπορεί να πει ότι δεν ανοίξαμε την Κυριακή και θα πάει στη γειτονική πόλη, αποφασίσαμε να είμαστε ανοιχτά από τις 11 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι την Κυριακή. Τέλος, η αντιπαράθεση αναμένεται σύντομα να αποτελεί παρελθόν, καθώς η κυβέρνηση προτίθεται να νομοθετήσει στην κατεύθυνση επαναφοράς της Κυριακάτικης Αργίας.